Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Επιστολή προς τους θεσμούς με τις συνολικές προτάσεις της κυβέρνησης, στοχεύοντας την επίτευξη συμφωνίας, η οποία και θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, ετοιμάζεται να αποστείλει ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος στις επόμενες μέρες και πριν το Eurogroup. Περισσότεροι από 8 μήνες έχουν περάσει από την σύσταση ειδικής ομάδας κρούσης για την πάταξη του λαθρεμπορίου υγρών καυσίμων, ωστόσο 240 μέρες μετά οι εργασίες της ομάδας διοίκησης έργου παραμένουν σε εκκρεμότητα με την διεθνή αύξηση της τιμής των καυσίμων να τροφοδοτεί ακόμα πιο πολύ το λαθρεμπόριο. Το διεθνές ενδιαφέρον για την αγορά εξοχικών κατοικιών στην Ελλάδα σημειώνει αύξηση με την Μύκονο, την Πάτμο και τη Σαντορίνη να δέχονται τις περισσότερες προσφορές. Διαπιστώνει η γερμανική εφημερίδα. Οι αγοραστές δεν είναι μόνο βόρειο-ευρωπαίοι όπως θα περίμενε κανείς, αλλά προέρχονται και από τις ΗΠΑ καθώς και την Κίνα. Προσελκύονται ιδιαίτερα και από την άδεια περιόριστης παραμονής που παρέχει η ελληνική κυβέρνηση σε όσους πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επενδύουν στην Ελλάδα πάνω από 250.000 ευρώ. Μεγάλη μέρα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ορκίζεται ως ο 45ος Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ σήμερα στην Ουάσιγκτον, λαμβάνοντας επισήμως και το χρήσμα του νέου πλανητάρχη. Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πτωτικά άνοιξε και το χρηματιστήριο Αθηνών με το γενικό δίκτυο τιμών να κυμαίνει σε 640,49 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,09%. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.